Γέροντας Ιωσήφ, άσημος κατά κόσμο. Γεννήθηκε στην Δρούσια, ένα μικρό χωριό της επαρχίας Πάφου της νήσου των Αγίων, την 1η Ιουλίου 1921. Η μητέρα του Ευγενία γέννησε όταν ήταν 7 μηνών το μικρό παιδί της στο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων της Γιόλου, την ημέρα της εορτής των Αγίων. Η μητέρα του νόμισε ότι το παιδί ήταν νεκρό, κι όμως έζησε. Το βρέφος έλαβε κατά την βάπτιση το όνομα Σωκράτης. Ο μικρός Σωκράτης μεγάλωσε κοντά στους αγρότες γονείς του, ζώντας από μικρός την σκληρή ζωή. Μόλις κατόρθωσε να τελειώσει την τετάρτη τάξη του δημοτικού, γιατί ήταν απαραίτητος στις αγροτικές εργασίες. Μέχρι τα 15 του χρόνια παρέμενε στο χωριό του. Το 1936, μετά από θεϊκή κλίση, προσήλθε στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου με τις ευχές των γονέων του. Εκεί εκάρει ρασοφόρος μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος. Παρέμεινε 10 χρόνια στη Μονή και με την παρότρινση και ευλογία του γέροντος Κυπριανού, πνευματικού της Μονής, εγκαταβίωσε στο Άγιον Όρος μετά από μία σύντομη επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Αρχές του 1947 βρίσκεται στη σκήτη της Αγίας Άνης σε κάποιους συμπατριώτες του που μόναζαν εκεί, ενώ το καλοκαίρι του ίδιου έτους γνωρίζεται με τον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ο μοναχός Σοφρόνιος κατάλαβε την πνευματικότητα και την αγιότητα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και τον παρακάλεσε να γίνει υποτακτικός του. Ο μακάριος γέροντας στην αρχή αρνήθηκε, αλλά μετά από πληροφορία που έλαβε, τον δέχθηκε στη συνοδεία του. Εκεί στην καλύβη του Τιμίου Προδρόμου της Μικρής Αγίας Άνης, εκάρει μεγαλόσχημος λαμβάνοντας το όνομα Ιωσήφ το Σάββατο του Λαζάρου, 11-24 Απριλίου του 1948. Το 1951 η συνοδεία μεταφέρθηκε στα ησυχαστικά κελιά της Νέας Κήτης κοντά στον πύργο. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής κοιμήθηκε οσιακός την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959. Ο αείμνηστος γέροντας μας Ιωσήφ ικανοποίησε τον βαθύτατο πόθο της ψυχής του κοντά στον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ. Ο γέροντας μας Ιωσήφ συνασχήθηκε με τον πατέρα Θεοφύλακτο στο κελί των Αγίων Αναργύρων της Νέας Κήτης από το 1951 ως το 1959. Κατόπιν μεταφέρθηκε στο ερημικό τμήμα της Νέας Κήτης, όπου οικοδόμησε με τα χέρια του μια ξηροκαλύβα όπου ασκήθηκε άλλα 8 χρόνια και το 1967 μετήχησε στην κοντινή καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, από την οποία είχε ανακορίσει ο παραδελφός του, γέροντας Εφραίμ, μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, με την συνοδεία του για να μείνουν στο κελί του Αγίου Αρτεμίου στην Προβάτα. Μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Δημητρίου και προτροπή των πατέρων της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, ο γέροντας μας Ιωσήφ έφυγε από τη Νέα Σκήτη το 1974 και ανέλαβε την πνευματική πατρότητα της Μονής, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1977. Στη συνέχεια μετέβη στην Κύπρο μετά από συμβουλή του μακαρίου γέροντος Παϊσίου και εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Μύνθης. Την 25η Μαρτίου του 1978 ενενθρονίστη ηγούμενος. Εδώ συγκαταρρυθμήθηκαν στην συνοδεία του ο νυν Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος και ο καθηγούμενος της Μονής μας γέροντας Εφραίμ. Στις 26 Οκτωβρίου του 1981 επιστρέφει στο Άγιον Όρος μαζί με τη συνοδεία του και παραμένει στο σιμωνοπετρίτικο κελί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καψάλα μέχρι τις 23 Απριλίου 1982, που μεταβαίνει και πάλι στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Τον Αύγουστο του 1983 εγκαταβιώνει ξανά στην καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Νέα Σκήτη. Thank you.
Εκεί αυξάνεται η συνοδεία του και στις 23 Απριλίου του 1987, κατόπιν προσκλήσεως των γερόντων της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, έρχεται στη Μονή με ένα μέρος της συνοδείας του. Τον Οκτώβριο του 1989, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε να μεταβεί όλη η συνοδεία στη Μονή για να αναλάβει την διοίκησή της. Στις 16-29 Απριλίου του 1990 γίνεται η κοινοβιοποίηση της Μονής και η εκλογή και ενθρόνηση του πρώτου ηγουμένου του κοινοβίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν και παρέμεινε ο πνευματικός πατέρας της Μονής Βατοπεδίου μέχρι και την κοίμησή του που συνέβη την 1η Ιουλίου 2009. Ο γέροντας μας Ιωσήφ συνέχισε την πνευματική εργασία που παρέλαβε από τον γέροντά του, έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του ως ησυχαστής. Επεδίωκε την αφάνεια. Δεν ζήτησε ανθρωπίνους επένους και δόξες. Δεχόταν με ταπείνωση, ανεξικακία και χωρίς γονγκισμό την περιφρόνηση, την καταφρόνηση, την εξουθένωση, τις κατηγορίες, τις συκοφαντίες. Είχε σπλάχνα ικτυρμών και η καρδιά του χωρούσε και συγχωρούσε όλους, διότι είχε χωρέσει μέσα του τον Χριστό. Στα 16 βιβλία του που μας άφησε ως πνευματική κληρονομιά, καταγράφει και ερμηνεύει θέματα πράξεως και θεωρίες. Προσπαθεί να οδηγήσει μοναχούς και λαϊκούς προς τον Χριστό και τους εμπνέει στον καλόν αγώνα. Ιδιαίτερα τονίζει το άπειρο πέλαγος της φιλανθρωπίας και φιλεσπλαχνίας του Θεού, ο οποίος δέχεται τον μετανοούντα και επιστρέφοντα αμαρτωλό. Φανερώνει τους κινδύνους της πλάνης του βασικού και αιωνίου εχθρού του ανθρώπου, του διαβόλου, ιδιαίτερα δε εκτυπά την αποθάρρυνση που στις ημέρες μας χρησιμοποιείται από αυτόν. Μιλούσε δε με πόθο για τις επαγγελίες του Θεού, για την υιοθεσία και τον θεατροπισμό που αρχίζουν οι βεβαιόπιστοι να γεύονται μεν από την παρούσα ζωή, αλλά το πλήρωμά τους θα τους δοθεί στα έσχατα. Αυτά τε πουράνια αγαθά τα οποία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο φθαλμός ου και είδε και ους, ου και οικουσέ, και επί καρδίαν ανθρώπου ου κανέβει, αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών, έχουμε την πεποίθηση ότι απολαμβάνει τώρα ο μακάριος γέροντας. Να έχουμε την ευχή του. Προσέχετε τη μεταξύ σας ενότητα και αγάπη, για να μην μπορέσει ο διάβολος να φέρει διάσπαση της ενότητος, διότι η βάση της προσωπικότητος είναι η αγάπη, διότι εμείς, όπως είπα στην αρχή,